Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε στο Model TV της ΕΟΝ, τη Citizen Web TV. Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ του Απόστολου Ζηζικώστα και του Κάρολου Παπούλια, που δέχθηκε τον πρώτο στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο θυμοτυπικής επίσκεψης με την εκλογή του, τέθηκε η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Ο κ. Ζηζικώστας αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, το οποίο χαρακτήρισε ως κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιφέρεια αλλά και τη χώρα. Την ύπαρξη κρέατος αλόγου στις συσκευάσματα ελλαντικών εντόπισαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας σε κατάστημα πώλησης στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, μετά από σχετική εξέταση, ανιχνεύθηκε παρουσία DNA αλόγου σε ποσοστό άνω του 50% αναμειγμένο στο βόλιο κρέας. Απεργούν και σήμερα εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, αντιδρώντας το νέο οργανόγραμμα που καταργεί το 60% των δομών του και που θα φέρει απολύσεις και μειώσεις μισθών. Στη διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αριστοτέλους, συμμετείχαν και οι έκτακτοι αρχαιολόγοι για τις 370 απολύσεις εργαζομένων σε έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Πορεία μνήμης ως τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, στη μνήμη 50.000 θεσσαλονικαίων Εβραίων που θανατώθηκαν από τους Ναζί, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου. Η πορεία θα γίνει το πρωί και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Ποτέ ξανά, Θεσσαλονίκη Auschwitz, 70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου σειρμού». 28 άτομα ανάμεσά τους πρώην Ομαρχιακή Σύμβουλη Θεσσαλονίκης παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Ευθών Θεσσαλονίκης να δικαστούν στρεμελές εφετείων κακουργημάτων για επιστία σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αυτή αφορά σε υπερβάσεις στο έργο κατασκευής του δρόμου Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου. Ο Δήμος Τρεμαϊκού, με απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, τελεί πλέον δωρεάν τους πολιτικούς γάμους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, ενώ θα δέχεται ζευγάρια από ολόκληρη την πόλη. Σημείο πανελλήνιας αναφοράς έγινε ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των τηγανόλαδων, από το οποίο παράγεται βιοκαύσιμο που διοχετεύεται σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου για τις ανάγκες θέρμανσης. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει θεματική άνοδος των δικών συμμετοχής των πολιτών στο έργο πρόγραμμα. Η παρατήρηση που έκανε στην ψυχολόγος Άνδικου Σταμάτη ένας υπάλληλος security σε εμπορικό κέντρο της πόλης, όταν την είδε να θυλάζει τη 17 μηνών κόρη της, την ενόχλησε τόσο που διοργάνωσε ταυτόχρονο δημόσιο θυλασμό. Για αύριο Παρασκευή ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νότιους ανέμους έως 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με την εκδήλωση ασθενούς βροχής με το θερμόμετρο να φτάνει τους 10 βαθμούς Κελσίου και την τρίση των ανέμων από βορειοδυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!